Κυρία Σολομού, καλή σας ημέρα. Είστε καλά? Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοβδόλη. Καλά. Εσείς χαμογελάτε. Δεν ξέρω για την κεντροαριστερά τώρα πώς είναι τα πράγματα. Διότι ναι, μεν έχετε προσπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν θέλετε να γίνετε ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά απέχετε πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε... Όμως, κύριε Κοβδόλη, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το, φαίνεται να έχει αυξήσει τις δυνάμεις του. Είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να έχει το ρόλο μιας δυναμικής συγκροτημένης αντιπολίτευσης. Και έχουμε μηνύματα, έχουμε επιδείξει αξιοπιστία και συνέπεια. Δεν χρησιμοποιούμε λαϊκίστικες, μάλλον δεν προβαίνουμε σε λαϊκισμούς, ούτε σε ατέρμονες πολιτικές. Έχουμε επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο και αυτό φαίνεται καθαρά. Και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που μας δικαιώνουν, χαμογελάμε μεν, αλλά δεν παίρνουν αέρα τα μυαλά μας. Ίσα-ίσα δεν εφησυχάζουμε, αλλά αντίθετα πεισμώνουμε για να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας και για να είμαστε στις ευρωεκλογές δεύτερο κόμμα. Αλλά και από τις εκλογικές αναμετρήσεις, από τις δυτικές εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, έχουμε αυξήσει τα ποσοστά μας κατά 50%. Έχουμε στηρίξει νικηφόρες προοδευτικές προσωπικότητες και σε δήμους και σε περιφέρειες. Και φυσικά υπάρχει ένας άλλος αέρας στο κόμμα μας, όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Δουλεύουμε καθημερινά, βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με κόσμο, φορείς και οργανώσεις. Και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και στελέχη, γιατί έχουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα που εκτιμούμε ότι μπορεί να προσφέρουμε αξιόπιστες, πραγματικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που βασανίζουν την ελληνική κοινωνία, και μέσα από συζητήσεις επεξεργαζόμαστε τα ζητήματα όσον αφορά την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια. Έχουμε αύριο μια απεργία, το φορολογικό νομοσχέδιο, τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την μείωση των ανισοτήτων, τη δημιουργία ενός κράτους δικαίου και πάρα πολλά πράγματα. Άρα χαμογελάμε, αλλά δεν φυσικάζουμε, το τονίζω, δεν παίρνουμε αέρα, προχωρούμε μπροστά, γιατί είμαστε όριμοι πια, γνωρίζουμε, έχουμε εμπειρία και μπορούμε να αναλάβουμε πρωταγωνιστικό ρόλο εσύ. Και όπως είπε και ο πρόεδρός μας, κύριε Κογκόλη, δεν πάμε να ξεπεράσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να δώσουμε μια κυβερνητική προοπτική στη χώρα απέναντι σε όλο αυτό την μονοκρατία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ τίθεται δύο ζητήματα. Όμως είπατε ότι είχατε και έχετε προτάσεις. Πρέπει να φτάσουν στην κοινωνία αυτές. Δεν ξέρω αν το κεντρικό σύστημα, όπως λένε κάποιες... Ναι, αν το κεντρικό σύστημα, εννοώ μέσα ενημέρωσης, το σύστημα όπως το λέμε, που λένε κάποια στελέχη σας δεν βοηθάει, θα πρέπει να βρείτε κάποιους εναλλακτικούς τρόπους και μέσω των social media και ούτω καθεξής. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να είστε αποτελεσματικοί το επόμενο διάστημα σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το κομμάτι, στο ΠΑΣΟΚ? Αυτό είναι ένα κομμάτι που καταρχήν δουλεύουμε με την κοινωνία, καθημερινά δουλεύουμε με την κοινωνία και πραγματικά αυτό φαίνεται. Τώρα, το αν ο τύπος μας στηρίζει. Ο τύπος αυτή τη στιγμή και πολύ καιρό τώρα δεν μας στήριζε και δεν φαίνεται η δουλειά του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουλέψουμε. Ναι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι ασχολούνται με το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή τη ελεύθερη πτώση, με την μεγάλη κινητικότητα που επιδεικνύουν οι δηλώσεις, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τις αποχωρήσεις των βουλευτών. Οπότε από την άλλη πλευρά έχουμε τα επιδόματα της Νέας Δημοκρατίας και όλη αυτή την πολιτική, την επικοινωνιακή. Άρα δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την δουλειά που δείχνει το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, όλον αυτό τον καιρό. Είναι μια δουλειά η οποία θα φανεί αργότερα, διότι λένε, ας πούμε, κάποιοι και οι πολιτικοί αναλυτές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατακρεμνίζεται, εσείς δεν έχετε φτάσει ακόμη σε ένα υψηλό ποστό, ας πούμε, στο 20%. Όχι, αλλά μην ξεχνάτε, κύριε Κογκόλη, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, αλλά και πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμου που αρνείται να δηλώσει, που δείχνει να διαφορεί, σιγοβράζει μέσα του, το δείχνει εντός εισαγωγικών, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή και είναι θεατής από μακριά και περιμένει να δει τις εξελίξεις. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ
καταραίει κυριολεκτικά. Θεωρώ ότι θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαλυθεί. Και το ΠΑΣΟΚ μέσα από την σοβαρή του πολιτική, τις αξιόπιστες θέσεις του, τη συνέπεια και τη σοβαρότητα του λόγου του, εκτιμώ ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές και με κυβερνητική προοπτική αργότερα. Τι θα κάνετε με αυτούς που είχαν φύγει, με τα στελέχη που είχαν φύγει για άλλες πολιτείες το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Εντάξει, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Άλλοι λένε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε τους χειρολόγους πίσω, άλλοι λένε ότι αυτό θα το αποφασίσει ο πρόεδρός μας. Αλλά έχουν διατυπωθεί και προχθές εκεί στην Αθήνα πάρα πολλές απόψεις. Άλλοι δεν θέλουν όλους αυτούς που λειτουργούσαν τιμωρητικά εντός εισαγωγικών απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Άλλοι λένε ότι η αγκαλιά μας είναι μεγάλη και πρέπει να συσπηρώσουμε όλο τον προοδευτικό χώρο. Αυτό θα το δούμε. Ναι, ολοκληρώστε. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι θα είμαστε κερδισμένοι εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα αντίπαλο ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Σαφές. Σας ευχαριστώ, κυρία Σολομού. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.